Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στο σημερινό μας κάλεσμα, δηλαδή σε μια ακόμη πρωτοβουλία του ΚΚΕ, της Λαϊκής Εισπύρωσης, για να αναδείξουμε την επικίνδυνη φάση που έχει περιέλθει το ζήτημα με το δασόκτημα Βεϊκού. Ευχαριστούμε τους κατοίκους της περιοχής που βρίσκονται εδώ, στη σημερινή μας πρωτοβουλία, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγωνία τους, που τελικά είναι η γνήσια λαϊκή αγωνία, για το τι θα γίνει με έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική, ένα χώρο δηλαδή που έχει υπερτοπική σημασία, κάτι που αποδεικνύεται κάθε μέρα από το πλήθος των επισκεπτών, σχεδόν από όλη την Αθήνα, που αναζητούν μια ανάσα στην Τζιμεντούπολη που ζούμε. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Είναι τάχα εντό εισαγωγικών πολυτέλεια να ασχολούμαστε με ένα τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα σε μια περίοδο Πολύ οξυμένη από όλε τι απόψει. Δηλαδή, με όξυνση του υπεριαλιστικού πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μα και επικίνδυνη συμμετοχή τη χώρα μα σε αυτόν, με ευθύνη τη κυβέρνηση που προκλητικά επικαλείται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όταν το κράτο δολοφόνο έχει σκοτώσει κοντά 45.000 ανθρώπου, μεταξύ αυτών χιλιάδε παιδιά. Α κάνουμε εδώ μια αναγκαία παρένθεση. Και από αυτό το βήμα στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα παιδιά μας. Τους στρατιώτες που δηλώνουν περήφανα πως έχουν πάει στο στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Για να υπερασπιστούν τα σύνορά μας. Και όχι φυσικά για να γίνουν κρέας για τα κανόνια του ΝΑΤΟ. Καταγγέλνουμε τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, που βασιλικότεροι του βασιλέως βγήκαν για να ζητήσουν την ποινή των στρατιωτών. Φυσικά κούνια που τους κούναγε, ο λαός μας ξέρει πολύ καλά να αναγνωρίζει και να στηρίζει τους αγωνιστές, όπως έκανε πάντα, αλλά και να παραδίδει στη χλέβη τους απολογητές και τους χειροκροτητές των δολοφόνων. Επίσης βρισκόμαστε σε μια περίοδο με όξυνση όλων των λαϊκών προβλημάτων, με την ακρίβεια, την απαράδεκτη κατάσταση στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις μας σε όλα τα επίπεδα στη Βουλή στην περιφέρεια, στου Δήμου. Παρεμβαίνουμε παντού και για όλα τα θέματα, από τη σκοπιά πάντα των λαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό, μεθαύριο το Σάββατο στι 12 Οκτώβρη, μια εμβληματική ημερομηνία, η μέρα που πριν 80 χρόνια απελευθερώθηκε η Αθήνα από τον Ελλά, νικώντα του Ναζί και του ντόπιου συνεργάτε του, καλούμε σε μεγάλη συγκέντρωση στι 7 η ώρα στα Προπήλαια. Ακριβώ για να διατρανώσουμε ότι όπω τότε, έτσι και τώρα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ειδικά δε τώρα που η πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο αποκτά την πιο ξεχωριστή σημασία. Επανέρχομαι. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια η ενασχόλησή μας με το δασόκτημα Βέικου από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Γιατί ένα πάρκο έχει μείνει στην περιοχή και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουν να το φάνε και αυτό. Άρα ναι, σήμερα δεν κάνουμε μια ας το πούμε θεωρητική συζήτηση ή μια στενά επιστημονική, που βεβαίως υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Σήμερα επισημαίνουμε τους μεγάλους κινδύνους που αντικειμενικά πλέον υφίστανται και καλούμε όλο το λαό της ευρύτερη περιοχής σε αγωνιστική εγρήγορηση και επαγρύπνηση για τη διάσωση του δάσους. Μόλις πριν αναφερθήκαμε σε επικίνδυνες εξελίξεις. Επικίνδυνες φυσικά όχι για όλους. Τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που κατοικεί στην περιοχή του Γαλατσίου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, αλλά και γενικότερα, και συνειδητοποιεί τον κίνδυνο για το δάσος, για το άλσος, για το περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής μας, για το που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Δεν είναι τέτοιε φυσικά οι εξελίξεις για τους διάφορους επενδυτές, για τα διάφορα επιχειρηματικά κοράκια δηλαδή, που καραδοκούν για να εκμεταλλευτούν τις αποφάσεις και τους νόμους του αστικού κράτους και να κάνουν κινήσεις τελείως ξένες με τα λαϊκά συμφέροντα. Να αρχίσουν να κινούν τις διαδικασίες για να μετατραπεί η περιοχή σε πεδίο νέας εμπορευματική δραστηριότητας και κερδοφορία, όπως έχουμε δει σε τόσους ελεύθερους χώρους κατά το παρελθόν. Δηλαδή, στην κυριολεξία βρισκόμαστε στο και πέντε. Έχουμε φύγει από το παραπέντε, που λέει ο λαός μας δίνω ο σύντροφος ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο ιστορικό, στις ευθύνες του Δήμου και συνολικά του κράτους για την κατάσταση που έχουμε πλέον περιέλθει. Προσθετικά, στο μικρότερο αναλογικά, αλλά σημαντικό κομμάτι του Βέικου που αντιστοιχεί στα όρια του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ποια κατάσταση ζούμε. Απαξίωση και υποβάθμιση του χώρου με πολλούς τρόπους, Αναφέρουμε ενδεικτικά πως επί μήνες υπήρχε συμφωνία του Δήμου με κατασκευαστική εταιρεία να ξεφορτώνει τα μπάζα πρωί-πρωί στο χώρο. Ανεπίσημη μετατροπή τμήματος της δασική έκτασης σε ένα ιδιότυπο πάρκινγκ. Εμπορευματοποίηση ως ιδιωτικοποίηση μέρος του χώρου με τη μορφή σύναψης προνομιακή, θα λέγαμε προκλητικής συμφωνίας του Δήμου με ιδιότητα για την παραχώρηση των γηπέδων τέννις σε αυτόν με ακριβό αντίτιμο και άλλες απαράδεκτες ρυθμίσεις μόνο η αντίδραση των αθλούμενων εκεί και λαϊκών οικογενειών απέτρεψε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή υποχρέωσε την τωρινή δημοτική αρχή σε μια προσωρινή υπαναχώρηση. Όπως βλέπουμε λοιπόν, υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να προχωρήσουν αντιλαϊκοί σχεδιασμοί για το δασόκτημα, όπως φυσικά αυτό συμβαίνει και με τόσα άλλα κοινωνικά δικαιώματα του λαού. Θα θέλαμε όμως να επιμείνουμε σε ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό, όσο και χαρακτηριστικό, καθώς τελικά επαναλαμβάνεται συνέχεια. Γιατί το κράτος, με όποια μορφή και όποια βαθμίδα και να πιάσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσει, συνολικά το πολιτικό σύστημα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, η περιφέρεια, η Δήμη, δεν προστάτεψε, όπως όφιλε, το χώρο. Γιατί δηλαδή δεν πήρε όλα τα μέτρα, τα πολιτικά τα οικονομικά, τα νομικά και άλλα, για να αποτρέψει την εξέλιξη που πλέον έχουμε, το ότι είναι στα πρόθυρα ο αποχαρακτηρισμός μιας μεγάλης δασικής έκτασης. Δηλαδή, τελικά όλοι τους τόσο ανίκανοι είναι. Μα καλά δεν βρέθηκε κάποιος, βρε αδελφέ, να δει τις προθεσμίες, να ανασκουμποθεί, να κινήσει όλες τις διαδικασίες για να μην την πατήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο. Αντί αυτού μάλιστα Ακόμα και όταν το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση, δημοτική περιφερειακή σύμβουλοι προειδοποιούσαν. Διάφοροι έξυπνοι, αυτό που βρήκα να πούν είναι ότι κινδυνολογούμε. Καλά. Όλοι αυτοί τώρα τι λένε. Έχουν μάτια να κοιτάξουν το λαό. Αλλά τα ξέρουμε αυτά. Ποιο έχασε το φιλότιμο για να το βρουν οι εκπρόσωποι μια πολιτική που στερεί διαρκώ τα δικαιώματα του λαού. Γιατί λοιπόν φτάσαμε εδώ. Εδώ φτάσαμε ακριβώ, γιατί το αστικό κράτο δεν είναι γενικά ανίκανο. Είναι επιλεκτικά ανίκανο. Είναι εντό εισαγωγικών ανίκανο όταν είναι να προστατέψει τι λαϊκέ περιουσίε, όπω άλλωστε το είδαμε με τραγικό τρόπο να συμβαίνει στι πρόσφατε πυρκαγιέ και σε άλλε ανάλογε καταστροφέ. Είναι απρόσεκτο επίση εντό εισαγωγικών και δεν βλέπει τι ημερομηνίε και τι προθεσμίε όταν οφείλει να προστατέψει έναν ελεύθερο χώρο. Μια αθλητική, μια πολιτιστική όαση. Αντιθέτω, είναι πολύ ικανό, χωρί εισαγωγικά, όταν πρέπει να κυνηγήσει συνανθρώπου μα για να του πάρει το σπίτι. Όταν, το λέμε και το υπογραμμίζουμε αυτό, θέλει να προασπίσει τι επιθυμίε των επιχειρηματικών συμφερόντων κάθε λογή. Τότε, τι γίνεται όσο εκ του θαύματο, Ξεπερνιέται η γραφειοκρατία, οι μέσα σε μια νύχτα. Τρέχουν οι καταστάσεις και όλα γίνονται με ακρίβεια. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια. Για την ανάγκη να υπάρχει ελεύθερος και αναβαθμισμένο ο χώρος του δασοκτήματος, για την ανάγκη να λυθεί το θέμα με τους ταλεποδιμένους κατοίκους του Λόφου Κόκου, έχουμε καθυστερήσει δεκαετιών. Αδικαιολόγητα κενά, Ολιγορίε. παράθυρα για τα κοράκια, αντιλαϊκές αποφάσεις, αντιλαϊκούς νόμους, ενώ η τυφλή δικαιοσύνη μάλλον τελικά κλείνει το μάτι προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν έχουμε λοιπόν αυτά πάτες. Αυτό που κάνουμε είναι να καλέσουμε το λαό της περιοχής να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Όπως σε όλα τα ζητήματα έτσι και εδώ, ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Το ΚΚΕ καλεί όλους τους μαζικούς φορείς της περιοχής, τα σωματεία, του αθλητικού, του πολιτιστικού, του περιβαλλοντολογικού, του οικιστικού συλλόγου, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τα μαθητικά συμβούλια, να πάρουν αγωνιστικέ πρωτοβουλίε για να αποτρέψουν τι δυσμενείς εξελίξει. Γιατί ναι, οι ελεύθεροι χώροι είναι αντικείμενο διεκδίκηση και αγώνα. Και σε αυτό το μέτωπο έτσι ήταν πάντα. Α θυμηθούμε πόσοι και ποιοι χώροι διασώθηκαν από τα επιχειρηματικά κοράκια σε όλη την περιοχή μας, αλλά και πώς διασώθηκαν. Μα εδώ, για του λόγου του αληθές, α θυμηθούμε πως κατόρθωσε να γίνει πάρκο και το λεγόμενο πάρκο Βέικου. Καλό είναι και ειδικά οι πιο νέες γενιές να γνωρίζουν. Δεν μας το χάρισε κανείς. Κατάληψη έγινε το 1977 από μαζικούς λαϊκούς φορείς και άλλους και επέβαλαν ο χώρος αυτός να γίνει πάρκο και να μην τον φάνε από τότε. Επιτρέψτε μου τέλος να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση με μια σύντομη ιστορία. Επειδή εδώ με τους συντρόφους από το Γαλάτσι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είχα την τύχη, όπως και όλοι όσοι θυμόμαστε, να γνωρίσουμε τον σύντροφό μας, τον Νίκο τον Χρονόπουλο. Ο σύντροφος ο Νίκος ήταν ένας από τους χιλιάδες της ταξιαρχίας των αγωνιστών, των κομμουνιστών, που έδωσαν τα καλύτερα τους χρόνια, όλη τους τη ζωή στον αγώνα. Ήταν μέλος του ΚΚΕ για πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν μαχητής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Μέρες που είναι τώρα και πλησιάζει 12 Οκτώβρη, τέτοιους συντρόφους τους θυμόμαστε. Είναι από αυτούς που πέρασαν από το κολαστήρι της Μακρονίσου και βγήκε όρθιος και απροσκίνητος. Ένα υπόδειγμα αγωνιστή, σεμνός, με αγάπη για τα νέα παιδιά, πάντα ανοιχτό να συζητήσει, να αστιευτεί. Ο σύντροφος ο Νίκος λοιπόν έμενε στο λόφο Κόκου. Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του, το στίγμα του και εκεί μένει ανεξίτηλο. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην τον εκτιμούσε, ανεξάρτητα τα πολιτικά πιστεύω του καθενό, να μην το σέβονταν, να μην του άνοιγε την πόρτα όταν εμφανίζονταν. Ο σύντροφό μα διακινούσε το ριζοσπάστη στου κατοίκου του λόφου μέχρι τα 95 του. Ο σύντροφο αυτό λοιπόν, α το πούμε έτσι, έφυγε με αυτόν τον καημό. Έλεγε πόσο μεγάλη αδικία ήταν η μόνιμη ανασφάλεια που, ζεις, που ζούσαν εκεί οι λαϊκοί άνθρωποι, τη στιγμή έλεγε πως αν πας λίγο πιο πέρα, καταλάβατε πού, από την άλλη μεριά του βουνού, οι διάφορες βίλες των πλουσίων ξεφύτουν σαν τα μανιτάρια και φυσικά δεν τους ενοχλούσε κανείς. Επειδή λοιπόν εμείς ξέρουμε να τιμάμε τη μνήμη μας όχι με ακίνδυνα μνημόσυνα, αλλά με αγώνες, διατρανώνουμε στους επίδοξους οικοπεδοφάγους στα κοράκια κάθε λογής, αλλά και σε όσους πολιτικά και νομικά τους στηρίζουν, ότι επειδή η φανέλα που φοράμε είναι βαριά, επειδή η σημαία που σηκώνουμε την έχουν σηκώσει πριν από εμά αγωνιστές με απαράμιλο ανάστημα, αν αποφασίσουν να έρθουν, να ξέρουν πως θα βρουν απέναντί τους το λαό έτοιμο και αποφασισμένο. Ευχαριστώ πολύ.